Όχι, δεν νιώθω ερωτευμένη. Νιώθω ερωτευμένο με την Έλενα. Όχι. Ηθοποιή δεν είστε. Μόλις χώρισα, θα βγω για να τα σπάσω. Μόλις χώρισα, ταπεινώ να γιορτάσω. Και βρίσκω άλλη αγάπη και φεύγω να ζωθώ. Στο αδειό μου κρεβατί, το πρωί θα αναστηθώ. Να πούμε ότι ο λόγος που αντιδράσαμε έτσι είναι γιατί ένας πολύ έντονος κεραυνός μόλις χτύπησε το στούντιο μας και εγώ έπιασα τους όλους δρόμους, η Κλέλια φώναξε. Κάποιοι κλαίνε, κάποιοι. Η Τζόκια δεν μπορεί να φύγει. Δεν μπορώ να φύγω. Η Κωνσταντίνα γελάει σπαστικά. Καταλαβαίνετε ότι η μάμπα αγαπώ σε πάρα πολλά. Ρε! Εντάξει, να πούμε ότι ο Αντώνης, ο Φίλιππος μαζί με την Έλενα μόλις χώρισαν, από ό,τι είδατε κι εσείς, παρ' όλα αυτά δεν ήταν ποτέ ερωτευμένοι όπως οι ίδιοι δήλωσαν. Τι να κάνουμε, εσείς γέλατε με την ψυχή σας, πάγω στα τρόλ μου. Οι ίδιοι έτσι είπαν ότι πόνεσαν και δεν μπορούν να γνωρίσουν κάποιον άλλο. Ειδικά η Έλενα θέλει το χρόνο της μετά από ένα μήνα, ένα μισή μήνα περίπου σχέση, θέλει αποτοξίνωση. Και πάμε στο επόμενο Power of Love, γιατί υπάρχει μία τάκα που όταν ήμασταν μικροί μας έλεγαν πάντα οι δασκάλες μας μόνο